Όπως αναμενότανε δυστυχώς, άσχημα είναι τα νέα που προέρχονται από τον ΕΛΓΑ και αφορούν τους πληγέντες από την πρωτοφανή χιονόπτωση των προηγούμενων ημερών και εβδομάδων, αγρότες της Κατερίνης, της Πιερίας και της ευρύτερης περιοχής, καθώς όπως δήλωσε αποκλειστικά στη Δίον τηλεόραση ο αντιπρόεδρος του ΕΛΓΑ Χρήστος Χατζιαντωνίου. Η υπηρεσία αποζημιώνει μόνο τη φυτική παραγωγή και οι υποδομές των θερμοκηπίων, τον τόλ της φραουλοπαραγωγής κλπ. Αποζημιώνονται μέσω των ΨΕΑ, πράγμα το οποίο σημαίνει πως δεν υπάρχουν οι κατά αποκοπήν και κατ' εξαίρεση αποζημιώσεις που δίνονταν πλουσιοπάροχα τα προηγούμενα χρόνια και που ήταν μία από τις σοβαρές αιτίες που οδήγησαν τον ΕΛΓΑ να ξεπεράσει τα 5 δισεκατομμύρια ευρώ χρέη. Ενδεχομένως βέβαια, αν οι θεσμικοί παράγοντες της περιοχής μας, βουλευτές, αυτοδιοικητικοί παράγοντες κλπ. Το διεκδικούσαν από κοινού και όχι μεμονωμένα, να υπήρχε κάτι θετικό. Αλλά θα μου πείτε τώρα, εδώ ισχύει το τέτοια ώρα, άλλα λόγια αναγαπιόμαστε και αντιλαμβάνεστε τι εννοώ. Ο ΟΓΑ, έχοντας ενταχθεί από 1η-1η-2012 στον ενιαίο οργανισμό παροχής υπηρεσιών υγείας, τον γνωστό ΕΟΠΗ, ενημερώνει όλους τους ασφαλισμένους του ότι πρώτον, οι ασφαλισμένοι του ΟΓΑ έχουν πρόσβαση σε όλους τους γιατρούς που είναι συμβεβλημένοι ή θα συμβληθούν στον ΕΟΠΗ. Δεύτερον, τα ατομικά συνταγολόγια των ασφαλισμένων του ΟΓΑ δεν ισχύουν και η συνταγογράφηση θα γίνεται ηλεκτρονικά ή χειρόγραφα σε συνταγολόγιο ενιαίου τύπου που έχουν προμηθευτεί οι γιατροί του ΕΟΠΗ. Τρίτον, οι ασφαλισμένοι του ΟΓΑ είναι απαραίτητο κατά την επίσκεψη στο γιατρό να επιδεικνύουν το βιβλιάριο υγείας ασφαλιστικά ενήμερο. Τα βιβλιάρια υγείας ισχύουν και εξακολουθούν να θεωρούνται από τους αρμόδιους ανταποκριτές του ΟΓΑ για να έχουν γιατροφαρμακευτική και νοσοκομιακή περίθαλψη. Τέταρτον, οι ασφαλισμένοι του ΟΓΑ μπορούν να έχουν σχετική ενημέρωση για τους γιατρούς του ΕΟΠΗ καλώντας το τριψήφιο 184 καθώς και όλα τα ΚΕΠ. Επίσης, μπορούν να επισκεφθούν την ιστοσελίδα του ΟΓΑ όπου είναι αναρτημένοι κατάλογοι των συμβεβλημένων γιατρών με τον ΕΟΠΗ. Με προϋπολογισμό 40 εκατομμύρια ευρώ και πενταετή διάρκεια ξεκίνησε η υλοποίηση του προγράμματος ενίσχυσης βιολογικής γεωργίας του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης. Σύμφωνα με την προκήρυξη που δημοσίευσε το Υπουργείο τη Δευτέρα 16 Γενάρη, το σύνολο των πιστώσεων ανέρχεται σε 40 εκατομμύρια ευρώ και αφορούν δημόσια δαπάνη. Οι αιτήσεις υποβάλλονται πρώτον στην Διεύθυνση Γεωργίας της Οικίας ή της Αιρετής Περιφερειακής Ενότητας, ή δεύτερον στα ΚΕΠΙΕΛ, ή τρίτον στις κατατόπους ενώσεις αγροτικών συντερισμών από τις 16 Γενάρη μέχρι τις 29 Φεβρουαρίου 2012. Η δράση εφαρμόζεται σε όλη τη χώρα και σε γεωργικές εκτάσεις με αιτήσεις, καλλιέργειες και μόνιμες φυτείες που βρίσκονται σε παραγωγική ηλικία. Εξαιρούνται οι γεωργικές εκτάσεις που είναι εγκαταλελειμμένες ή μη εγκαταλελειμμένες, δηλαδή σε όσες εκτάσεις η μόνη επέμβαση που γίνεται είναι η συγκομιδή των καρπών, οι παγετόπληκτες φυτείες και οι καμένες εκτάσεις για την περίπτωση των μόνιμων φυτειών, εφόσον δεν λαμβάνουν την παραγωγή από αυτές, οι καλλιέργειες τα προϊόντα των οποίων χρησιμοποιούνται για ενεργειακούς σκοπούς και εκτάσεις επαβαρημένες τις οποίες για περιβαλλοντικούς λόγους δεν είναι δυνατή η άσκηση της βιολογικής γεωργίας. Έως τις 30 Μαρτίου 2012 έχουν περιθώριο οι ενδιαφερόμενοι βοοτρόφοι ανά την επικράτεια να υποβάλουν τα απαιτούμενα πιστοποιητικά στις τράπεζες προκειμένου να λάβουν δάνεια με την εγγύηση του δημοσίου, το ύψος των οποίων εξαρτάται από τον αριθμό των ζώων έκαστου δικαιούχου προς 185 ευρώ ανά ζώο γαλακτοπαραγωγής και προς 50 ευρώ ανά ζώο κρεοπαραγωγής. Πάντως, το σύνολο των χορηγούμενων δανείων δεν θα υπερβαίνει το ποσό των 35 εκατομμυρίων ευρώ. Τα παραπάνω προβλέπονται στην απόφαση του ελληνικού δημοσίου. Στα δάνεια που θα χορηγηθούν σε βοοτρόφους, φυσικά ή νομικά πρόσωπα που δραστηριοποιούνται στην Ελλάδα εξαιτίας της κρίσης ρευστότητας που διέρχεται η ελληνική οικονομία λόγω της τρέχουσας οικονομικής κρίσης. Αυτά τουλάχιστον αναφέρει το σχετικό δελτίο τύπου που εξέδωσε η επίσημη πολιτεία. Το κατά πόσο αυτό τηρείται, ισχύει ή συμβαίνει αυτό
είναι ένα άλλο θέμα, αφού είναι γνωστό της ΠΑΣΗ πως τα τραπεζικά ιδρύματα έχουν ερμητικά κλειστά τα ταμεία τους και δεν πτωούνται ποσός να δώσουν δάνεια σε κτηνοτρόφους ή σε οποιονδήποτε ζητάει. Στα 4,6 ευρώ από τα 3,95 ευρώ αυξάνεται το ποσό της επιχορήγησης που προβλεπόταν στην απόφαση για τις μετακινούμενες κυψέλες σύμφωνα με τη νέα απόφαση, καθώς και του ποσού επιχορήγησης αναμετακινούμενη κυψέλη στο πλαίσιο εφαρμογής της δράσης 3-2 «Οικονομική στήριξη της νομαδικής μελισσοκομείας». Αναλυτικά με την τροποποιητική απόφαση που υπογράφει ο Υφυπουργός Αγροτικής Ανάπτυξης Γιάννης Δρυβελέγκας, εγκρίνεται για το 2011 τη μεταφορά πρώτον ποσού συνολικού ύψους 64.000 ευρώ από τη δράση 4-2 «Στήριξη ίδρυσης και λειτουργίας εργαστηρίων ανάλυσης μελιού» στη δράση 3-2 «Οικονομική στήριξη της νομαδικής μελισσοκομείας» και δεύτερον ποσού συνολικού ύψους 50.000 ευρώ από τη δράση 1-3 «Εκπαιδεύσεις μελισσοκόμων» στη δράση 3-2 «Οικονομική στήριξη της νομαδικής μελισσοκομείας». Το συνολικό διαθέσιμο ποσό για την υλοποίηση της δράσης 3-2 «Οικονομική στήριξη της νομαδικής μελισσοκομείας» από 2.530.000 ευρώ που προβλεπόταν στην απόφαση τροποποιείται και καθορίζεται στο ποσό των 2.644.000 ευρώ.